Πάμε να κλείσουμε το πρώτο μέρος με τον κύριο Γιώργο Ξανθό. Είναι αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού στο ΕΛΜΕΠΑ, στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι δική μας η χαρά. Είναι μια δύσκολη συγκυρία, μια δύσκολη κατάσταση, μια τραγωδία που βιώνουν βέβαια οι Ουκρανοί, ο Ουκρανικός λαός, και μια τραγωδία που έχει προεκτάσεις και στην οικονομία, σε διεθνές επίπεδο βέβαια. Εγώ απλά να αναφέρω κάποια στοιχεία τα οποία ανέφερε σήμερα ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομικών. Μίλησε για νέα εκτόξευση του πληθωρισμού 7,2% τον Φλεβάρι και για τρομακτικές ανατιμήσεις στην ενέργεια. Ποιο είναι το σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή και σε επίπεδο Κρήτης και κατά πόσο σας ανησυχεί, κύριε καθηγητά? Ειλικρινά σκέφτομαι τι παραπάνω μπορώ να προσθέσω. Τα είπατε όλα με πολύ λίγες λέξεις, που σημαίνει ότι έχετε δει τη μεγάλη εικόνα. Αυτό που θα σας πω, προφανώς θα συμφωνήσω με την τοποθέτηση του Υπουργού. Τα πράγματα θα είναι αρκετά δύσκολα, η ενέργεια θα είναι πανάκριβη, με ό,τι σημαίνει αυτό για την καθημερινότητά μας, σε όλα τα επίπεδα. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος πάρα πολύ ειδικός για να καταλάβει ότι αν ακριβήνει η ενέργεια, θα ακριβήνουν τα ναύλα, θα ακριβήνουν τα εισιτήρια, θα ακριβήνει η καθημερινότητα. Είναι μια αλυσίδα λοιπόν. Ουκρανία, μια αλυσίδα ακριβώς. Και δεν είναι θέμα διαχείρισης της οικονομικής πολιτικής. Είναι πολύ δύσκολο πρόβλημα γιατί οι αυξήσεις αυτές έρχονται απ' έξω. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία, αυτή η μεγάλη τραγωδία που συμβαίνει τις μέρες αυτές, έχει φέρει και αναταράξεις σοβαρότατες στη διατροφή. Και τι εννοώ, τα σιτηρά επίσης θα γίνουν πολύ ακριβά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται πάλι για την καθημερινότητά μας. Μάλιστα. Το ψωμί και πάει λέγοντας. Ξέρετε το ερώτημα το οποίο προκύπτει και μέσα από το καθημερινό ρεπορτάζ, κύριε καθηγητά, από τηλεθεατές, από ανθρώπους στον δρόμο, το πεζοδρόμιο που βγαίνουμε και καλύπτουμε ρεπορτάζ, είναι υπάρχει περιθώριο το κράτος, πολιτεία να καλύψει αυτές τις ανατιμήσεις και αυτές τις αυξήσεις σε βασικά αγαθά? Είναι δύσκολο να το καλύψει στην έκταση που θα μπορούμε να το καταλάβουμε όλοι ως θετική συνεισφορά. Είναι δύσκολο πρόβλημα. Σκεφτείτε ένα νοικοκυριό ότι πρέπει να ανακατανείμει τους πόρους του και να βοηθήσει τα ασθενέστερα μέλη του. Αν το πορτοφόλι του νοικοκυριού είναι μικρό, η βοήθειά του είναι μικρή. Έτσι απλά. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε πολυπλοκότητες. Είναι δύσκολο πρόβλημα, εξαιρετικά δύσκολο πρόβλημα. Η κατάσταση αυτή μοιάζει, αλλά δεν είναι ίδια με τη μεγάλη πετρελαϊκή κρίση του 1973, που οι τιμές ενέργειας είχαν εκτοξευτεί στα ύψη με αποτέλεσμα σοβαρότατο πληθωρισμό, που στην Ελλάδα είχε οδηγήσει σε επιτόκια 15-20%, δεν ξέρω αν τα θυμάστε αυτά τα πράγματα. Βέβαια. Και η αποκλιμάκωση αυτή των επιτοκίων από τη δεκαετία του 70 που ξεκίνησε, τέλειωσε το 1995, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω ότι τώρα είμαστε στα επίπεδα του 1995, ναι, που ήμασταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι τότε, γιατί ο πληθωρισμός είχε πάει την κατιούσα. Μάλιστα. Το 10% δηλαδή που προεξοφλούν ότι θα ανέβουν οι τιμές. Κύριε Ξανθέ, ακριβά επιτόκια σημαίνει, ναι, ακριβά δάνεια και αρχίζει μια δεύτερη αλυσίδα προβλημάτων. Βιώνουμε λοιπόν μια περίοδο ανατιμήσεων και υψηλών τιμών και εκτοξεύσεων και αυξήσεων. Και προκύπτει και ένα άλλο ερώτημα. Θα μπει φρένο και αν κάποια στιγμή μπει φρένο, θα επιστρέψουμε στις τιμές που γνωρίζαμε και είχαμε μάθει να ζούμε στην καθημερινότητά μας προοκταμήνου, πριν από 10 μήνες, πριν από ένα χρόνο? Το αν θα μπει φρένο είναι συνάρτηση του πόσο γρήγορα ή τέλος πάντων πότε θα τελειώσει αυτή η τραγωδία στην Ουκρανία. Εάν αυτή η τραγωδία συνεχιστεί για αρκετές μέρες ακόμα, τα πράγματα θα γίνουν αρκετά χειρότερα. Επιστροφή σε χαμηλότερα επίπεδα τιμών δεν το βλέπω εξαιρετικά πιθανό. Μάλλον απίθανο είναι. Εγώ δεν θυμάμαι ιστορικά κάτι που έχει ανέβει ψηλά να έχει επιστρέψει τιμές αφετηρίας σε χαμηλότερες τιμές. Σωστά. Θα μάθουμε να ζούμε δύσκολα με ψηλά επίπεδα τιμών. Θα ήθελα και ένα σχόλιο. Θα προσαρμοστούμε, αλλά θα προσαρμοστούμε δύσκολα. Θα ήθελα και ένα σχόλιο για τον τουρισμό. Υψηλές προσδοκίες, εκεί περί τα τέλη του Δεκέμβρη, αρχές του νέου έτους, ότι πιθανότατα να χτυπήσουμε και την πόρτα του 19, να φτάσουμε τα νούμερα του 19, στο μέτωπο της τουριστικής κίνησης. Με αυτά τα δεδομένα τα οποία διαμορφώνονται, με τις δυσκολίες, με τα εμπόδια,
λόγω και του Ουκρανικού. Βλέπετε ότι έχουμε ξεφύγει λίγο από τις ράγες. Είναι λίγο πρόωρο να στοιχηματίσουμε για το πώς θα κινηθεί ο τουρισμός, αλλά ας μπούμε στη θέση ενός μικρομεσαίου νοικοκυριού ευρωπαϊκού. Πέρα από την αβεβαιότητα που αντιμετωπίζει για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με την Ουκρανία, που φέρνει μια φυσιολογική αναστάτωση, παρά το ότι εμείς είμαστε μακριά. Σκεφτείτε αυτούς που είναι πολύ κοντά ή αυτούς που είναι μέσα στην Ουκρανία, στους Ουκρανούς. Το άλλο πρόβλημα είναι ότι θα αντιμετωπίσουν και αυτοί οι υψηλές τιμές. Οι υψηλές τιμές δεν αφορούν την Ελλάδα, αφορούν την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, τα μικρομεσαία νοικοκυριά, τα ευρωπαϊκά, που είναι και βασικοί πελάτες του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, θα αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα. Τώρα, κατά πόσο θα αποφασίσουν να δαπανίσουν ένα ποσό για να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα ή σε μια γειτονική χώρα, είναι λίγο πρόωρο να το πούμε. Οι κρατήσεις φαινόταν ότι πηγαίνανε πολύ καλά. Τι να σας πω, δεν ξέρω, είναι λίγο πρόωρο να μιλήσουμε για τον τουρισμό, είτε προς την κατεύθυνση θα πάνε καλά τα πράγματα ή τουλάχιστον δεν θα πάνε άσχημα, ή ότι θα πάνε χάλια. Αν όμως, ξαναλέω, μπείτε στο σκεπτικό ενός νοικοκυριού ευρωπαϊκού, κάνει και αυτό τους υπολογισμούς του. Σκεφτείτε τώρα ότι οι περιορισμοί στις πτήσεις, με το όλο πρόβλημα της Ουκρανίας, αναγκάζει τα αεροπλάνα να κάνουν διαφορετικές διαδρομές. Σωστά. Το λέω λίγο χοντρικά τώρα. Αυτό σημαίνει περισσότερα κάψιμα συνήθως. Άρα μεγαλύτερη δαπάνη, άρα ακριβότερα εισιτήρια και έχουμε ένα δεύτερο. Βάζετε κύκλο, τώρα μία παράμετρο γαλάκι που δεν το έχει σκεφτεί σχεδόν κανείς. Η αλήθεια είναι. Πολύ σωστά. Αλλαγή δρομολογίων. Ακριβώς. Περισσότερα κάψιμα, αύξηση τιμές των εισιτηρίων κατ' επέκταση. Μάλιστα. Κύριε Καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι όποιος έχει οδική πρόσβαση κάπου θα το προτιμήσει. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι να τα ξαναπούμε το επόμενο διάστημα. Τα δεδομένα αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Θα έχουμε να πούμε περισσότερα. Με καλύτερες εκτιμήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά.